Καλησπέρα. Εγώ είμαι ο Άγγελος. Βασικά, δεν με ενδιαφέρει τόσο η JavaScript. Έτσι, μια πολιτική καριέρα ξεκινάω σήμερα. Μου είπαν τα παιδιά, έχει κόσμο εδώ στο GreeceJS και λέω, θα πάω. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε για React και Forms. Είναι ένα ψηλό βαρετό θέμα οι Forms για τους web developers. Και σε μια κουβέντα που κάναμε και μάλιστα όταν διαλέγαμε το θέμα, ήταν γιατί Forms ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο πιο cool, ας πούμε, να συζητήσουμε. Θα αναλύσω σε επόμενα slide γιατί Forms. Αυτός είμαι εγώ, Μέχελ, θα με βρείτε στα περισσότερα Twitter, Slack, στο δικό μας και Telegram κλπ. Ξεκίνησα να δουλεύω στο web σχετικά νωρίς, κλασικά με εργασίες, πανεπιστήμιο. Η πρώτη ενασχόληση ήταν με πολύ plain HTML και JavaScript. Στην επαγγελματικά σε BDS μαζί με τον Ηλία τότε και το Στράτο. Κάποια στιγμή το 2008, ίσως και λίγο αργά, μπήκε το jQuery στη ζωή μας, επίφανη. Έγινε το abstraction στο web που χρειαζόταν. Μετά είδαμε ότι γι' αυτό δεν πάει πολύ μακριά όσο τα complexities παίρνουν τα πάνω τους στις εφαρμογές. Κάποια στιγμή άρχισαμε να δουλεύουμε με το XJS, ένα πράγμα που για τον back office φαίνεται ικανό, αλλά για το ίντερνετ είναι αρκετά βαρύ, το API είναι βαρύ. Στην πορεία, φεύγοντας από την τράπεζα, δουλεύοντας για ένα startup τότε με τον Τάσο, τον Ψηγιανάκη, στην Αμερική, δουλέψαμε με το CAN.js, τότε λεγόταν JavaScript MVC, ήταν ένα από τα πρώτα MVC frameworks που υπήρχαν και ήταν και το intro μου σε αυτό το χώρο που λέγεται Single Page Apps, με routing, με όλα τα καλά και τα καλά, με memory leaks, με ό,τι είχε το SPA στην αρχή. Κάπου το 2003 ξεκινήσαμε αυτό το software house που λέγεται Logisia και εμπλεκόμαστε ακόμα αυτό. Η Logisia στην πραγματικότητα έχει ένα pipeline από έργα διαφόρων ειδών, διαφόρων industries σε διάφορες χώρες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν forms, οπότε εξού και το ενδιαφέρον. Και το 2015 είχε μια απεργία στην εταιρεία από όλους τους developers που είχαμε τότε και ένα popular demand να γυρίσουν όλα σε React. Οπότε διαβάσαμε, τα είδαμε λίγο τις λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δεύτερο επίφανη το React, γιατί ο λόγος που σας δείχνω αυτή την πορεία είναι ότι επειδή ψιλοέτυχε και βρέθηκα χρονικά στην εξέλιξη αυτού του web, βλέπεις τι ανάγκες καλύπτει και τι πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με το πώς ήταν. Οπότε από τότε έχουμε γυρίσει τα πάντα και αυτό ήταν λίγο επίπονο σε React. Και προς το παρόν πορευόμαστε με αυτό και με κάποιες άλλες δοκιμές που κάνουμε και με παρόμοια άλλα libraries. Τώρα, forms. Γενικά, υπάρχει κάποιος εδώ πέρα που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με forms, δεν έχει γράψει, δεν ξέρει τι είναι το form tag. Ωραία. Γι' αυτό βασικά οι forms. Παραμένουν ανεπέιν. Πρόσφατα συζητάγαμε με μια κοπελιά που δουλεύουμε και είναι εξωτερική συνεργάτης και είχαμε ένα project το οποίο είναι back office. Και η αντίδραση ήταν, δεν τρελαίνομαι να δουλεύω και με φόρμες. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία στις φόρμες. Οπότε ένας λόγος να ασχοληθείς και να το κάνεις λίγο καλύτερο είναι αυτός. Υπάρχει business interest για μας σίγουρα. Τα περισσότερα applications έχουν φόρμες. Ακόμα και mobile apps, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερο data entry, συνήθως ακολουθούνται από ένα back office που είναι τίγκες στις φόρμες. Και φαν, δεν ξέρω αν οι φόρμες είναι φαν. Γενικά είναι ωραίο να παίρνεις ένα πρόβλημα που είναι σχετικά δύσκολο και κάπως να το βελτιώνεις. Οπότε σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε πώς εξελίξαμε εμείς αυτά τα πράγματα και στο τέλος, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δούμε και λίγο τι γίνεται στο ecosystem του React σχετικά με τις φόρμες. Υπάρχουν διάφορα libraries, το Forming, τα redux-form που θα συζητήσουμε. Τώρα, αν πούμε ότι το χειρότερο πράγμα για να γράφεις forms είναι να τις γράφεις σε plain HTML, plain JavaScript και το καλύτερο είναι να του δίνεις το object που θες να συμπληρωθεί και να γεμίσει μόνο του, να δημιουργηθεί η φόρμα μαγικά. Το React μας πάει κάποια βήματα πιο μπροστά, όχι πολλά, δεν είναι και ο ρόλος του. Και η ιδέα σήμερα είναι να προχωρήσουμε μερικά βήματα ακόμα. Το να πάμε κατευθείαν στην τόσο meta λογική σου δίνει σου δίνω ένα object και παράγει στα πεδία, δεν δουλεύει. Έχουν προσπαθήσει πάρα πολλά frameworks και backend και το Drupal και Rails και το Spring να το κάνουν και γενικά, αν θες να έχεις καλό αποτέλεσμα, είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν πολλά εμπόδια.
Μερικά εμπόδια, βασικά το πρώτο εμπόδιο είναι designers. Είναι κανείς designer εδώ μέσα, κάνει designs, έτσι, Photoshop κλπ. Έλα να τα πούμε μετά. Οι designers, ειδικά αν δουλεύετε και με διαφορετικούς, θα πάρετε διαφορετικά designs, τα ίδια πράγματα με άλλη οπτική γωνία. Οπότε το να φτιάξεις μια βιβλιοθήκη που παράγει τα ίδια inputs δεν πάει πολύ μακριά. Αν δουλεύετε σε back-office εφαρμογές που το design το φτιάχνετε μόνοι σας με βάση κάποια requirements, είστε καλύτεροι, έχετε καλύτερο experience, αλλά σίγουρα το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο καλό για το user όσο είναι από έναν designer. Ο χρήστης είναι ένα δεύτερο πρόβλημα μερικές φορές. Τα βρίσκει και με τον designer. Παρότι γι' αυτόν γίνεται όλη η δουλειά, το UX είναι κάτι που είναι αρκετά υποκειμενικό πολλές φορές. Έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά πράγματα, συγκεκριμένα πεδία, keyboard navigation, υπάρχουν πολλά πράγματα στις φόρμες. Που όταν ειδικά σε πολύπλοκες φόρμες, αν φτάσεις να μιλάς για μεγάλα back office, για το taxis, για οτιδήποτε, τα πράγματα γίνονται εμετικά. Το API είναι άλλο ένα πρόβλημα πολλές φορές. Backend developers, άμα δεν σε καταλαβαίνουν τώρα και οι ίδιοι άνθρωποι με σένα, που να πας παρακάτω. Και ο browser, εντάξει, εκεί που τα πράγματα είναι καλύτερα, παρόλα αυτά, εκπλήξεις έχει πάντα, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Έβγαλε και ο Firefox, ξέρω το Quantum, ελπίζουμε. λοιπόν, κάποια σημαντικά συστατικά έτσι για gourmet φόρμες. Σίγουρα πρέπει να έχουμε flexible layout. Θα υπάρξει ανάγκη για πεδία που το ένα είναι δίπλα στ' άλλο, labels που το ένα είναι πάνω απ' τ' άλλο, κάτω απ' τ' άλλο, hints, material UI, οπότε δεν μπορείς να δεσμευτείς ως προς το layout σίγουρα. Θέλεις πολλά inputs, αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό σε όλες τις φόρμες. Χρήματα, ημερομηνίες, ranges, emails, phones, γίνεται ένας χαμός. Όσο πιο κοντά το φέρεις τη συμπλήρωση των δεδομένων στη μορφή του field, τόσο το καλύτερο. Δυναμικά πεδία, φόρμες που αν διαλέξεις άλλες τιμές συμπληρώνεις άλλα στοιχεία, αν διαλέξεις άλλες τιμές συμπληρώνεις άλλα στοιχεία. Δυναμικές τιμές, κλασικά παραδείγματα, χώρα, πόλεις, αλλάζω χώρα, πρέπει να φορτώσουν διαφορετικές πόλεις. Field dependencies, πάλι κάτι αντίστοιχο, αλλά πρέπει η τιμή να καθαρίζει. Αλλάζω company και έχω και departments, όταν αλλάξω company, καθάρισα με το department, πρέπει να το ξανασυμπληρώσω. Lookup data, ποιες είναι οι πόλεις, ποιες είναι τα time zones, πρέπει να τα φορτώσω από το server, μπορεί να βασίζονται σε δεδομένα που έχω ήδη συμπληρώσει. Validation. Εντάξει, το validation τώρα στο frontend είναι για UX λόγους καθαρά. Ελπίζω ότι δεν κάνει κανείς validation για security στο front. Αλλά είναι κάτι σημαντικό, το ψάχνουμε όλες τις βιβλιοθήκες που αφορούν φόρμες. Hints and errors, κάπως πριν να φαίνονται, οι designers εκεί έχουν μεγάλη φαντασία. Field status, read only, disabled, αλλάζει το status ανάλογα τα δεδομένα. Και requests και responses. Πάντα κάτι. Το API δεν είναι ποτέ όπως πρέπει να είναι. Πάντα κάτι θα πειράξουμε πριν το στείλουμε και όταν θα μας έρθει το response, πάντα κάτι θα αλλάξουμε πριν το κάνουμε render. Οπότε αυτά είναι πολύ βασικά πραγματάκια. Το React είναι τώρα το όπλο για την παρουσίαση συγκεκριμένη. Αυτά που έχει και είναι ενδιαφέροντα είναι ότι βοηθάει για declarative user interfaces. Τώρα ο καθένας με την πορεία και την εμπειρία του καταλαβαίνει λιγότερο ή περισσότερο αυτό το declarative γιατί έχει αξία. Η αλήθεια είναι ότι το τρίτο point εδώ είναι το πιο σημαντικό, το predictable και easier to debug είναι από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του React. Και το component based είναι ότι στην πραγματικότητα χτίζουμε κουτάκια την εφαρμογή μας. Ένα component είναι από ένα input field μέχρι μια ολόκληρη σελίδα και όλο αυτό το composition μας επιτρέπει να έχουμε σχετικά καθαρά ακόμα και user interfaces που είναι πολύ πολύπλοκα. Ας κρατήσουμε το encapsulated with own state στο μυαλό μας, γιατί θα χρειαστεί πιο κάτω. Μια ερώτηση τώρα πριν πάμε παρακάτω είναι πόσοι από εδώ ξέρετε React. Ωραία. Όχι, εντάξει. Το ξέρετε το τι είναι component, τι είναι set state. Εκεί δεν θα δούμε πόσο μακριά θα πάει. Για να μπούμε τώρα εδώ πέρα σε λίγο. Λοιπόν, μερικά πάρα πολύ απλά παραδείγματα. Για το React, ένα component, ειδικά από το 16 και μετά, είναι ακόμα και το πολύ απλό function που επιστρέφει ένα string.
Στο JSX σας χρησιμοποιείτε το word greater tag, παίρνετε hello world. Αντίστοιχα μπορείτε να περάσετε props, σημαντικό για παραμετροποίηση. Υπάρχει αυτό το JSX source που ουσιαστικά επιστρέφουμε HTML, ας πούμε, από τον JavaScript κώδικα. Φυσικά, ο επίσημος τρόπος του React για τα components είναι τα classes. Τα classes μας δίνουν access σε lifecycle functions, τι θα γίνει αν ένα component μπει στη σελίδα. Και μας δίνουν και πρόσβαση σε αυτό το set state, το οποίο είναι ο τρόπος να έχουμε μέσα σε ένα component ένα object που είναι τα δεδομένα που το αφορούν. Για μια φόρμα, για παράδειγμα, για ένα profile form που θα δούμε και πιο κάτω, το username, το email, το password, είναι τα δεδομένα που θα είχαμε στο local state. Πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα για τα reactive forms. Θα γίνει αρκετή κουβέντα, υπάρχει αρκετός κώδικας σε επόμενα slides, ξέρω, κάτι που ούτε εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά μιλάμε για reactive forms, δεν έχει νόημα μιλάμε πολύ θεωρητικά, καλό είναι να δούμε λίγο στην πράξη τι γίνεται. Θα δούμε την προσέγγιση σε τρεις πράξεις. Η πρώτη πράξη ήταν απλές φόρμες, κανένα abstraction, καμία ιδιαίτερη σκέψη. Θα δούμε λίγο πώς μπορούμε έτσι να είμαστε efficient με πολύ απλά πράγματα. Οπότε το θύμα μας είναι απλά μια φόρμα. Αυτή είναι η πιο απλή φόρμα του πλανήτη όσον αφορά profile. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι από μόνο του declarative. Τελειώνει εδώ η παρουσίαση, φύγαμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι όταν την τρέξετε παράγει αυτό. Δεν παράγει τίποτα, βασικά δεν μπορεί να βγει καμία άκρη από αυτό το πράγμα. Είναι τρία πεδία εδώ, ένα δίπλα από το άλλο, χωρίς καμία ένδειξη ποιος είναι πού, τι είναι τι, τίποτα. Για να κάνουμε αυτή την κακάσχημη φόρμα λιγότερο άσχημη, θα χρειαστεί να προσθέσουμε 9 γραμμές και πάλι να φαίνεται σαν το 1998. Οπότε φαντάζεσαι όταν αρχίσει να μπαίνει και styling εδώ και ιδιαιτερότητες γραφιστικές, τι γίνεται με το boilerplate. Παρ' όλα αυτά δεν ασχοληθούμε πάρα πολύ με το κομμάτι του design, δεν προσπαθήσουμε να βάλουμε styles σε αυτό το πράγμα, γιατί intentionally θέλουμε να μπορούμε να το κάνουμε δυναμικά ένα εφαρμογή. Γιατί κάποιο design requirement θα έρθει, όσο περισσότερα κάνει η βιβλιοθήκη, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα σε κάποιες ιδιαίτερες χρήσεις στο μέλλον. Πάμε να βάλουμε σε αυτή τη φόρμα τη δυνατότητα να στέλνει κάτι στο server τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε μια μέθοδο on submit που θα μαζέψει τα δεδομένα και θα κάνει ένα fetch call στο server. Το syntax είναι αρκετά ESX. Υποθέτω ότι για από προηγούμενες παρουσιάσεις θέλω να πιστεύω ότι έχουμε καλό knowledge του ESX γιατί θα βοηθήσει. Και βάζουμε το function που ορίσαμε ως submit ως event handler στη φόρμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που θα δούμε τώρα λίγο πιο αναλυτικά είναι πώς μαζεύουμε αυτά τα data. Σε μια απλή φόρμα στο React, αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα, το ίδιο το React, είναι να βάλουμε ένα prop πάνω σε ένα React element, το οποίο λέγεται ref και μας δίνει access στο DOM node, κατευθείαν στο field όπως είναι στο DOM. Οπότε μπορούμε εμείς να το κρατήσουμε αυτό πάνω στο ίδιο το component, σε ένα input structure ας πούμε, και στην πορεία στην on-submit να πάμε να μαζέψουμε όλα τα δεδομένα ένα προς ένα και να έχουμε ό,τι χρειάζεται για να το στείλουμε στο server. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε in-field που μπαίνει, ένα τέτοιο μακρινάρι και μία γραμμή ακόμα για να διαβάσουμε τα data. Φυσικά μπορεί κάποιος να αρχίσει να κάνει έξυπνα πράγματα και reduce objects κλπ. Αλλά το απλό σενάριο είναι αυτό. Ένας τρόπος να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, η φόρμα να συνεχίζει να παραμένει η ίδια ως παράδειγμα. Ένα ενδιαφέρον πράγμα για να αποφύγουμε όλα αυτά τα refs και να μείνουμε λίγο πιο καθαροί στον κώδικα είναι ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το form data API, που είναι standard web πράγμα. Το οποίο παίρνοντας ένα form target μας δίνει ένα iterator που μπορούμε να πάρουμε τα values και τα names. Άρα μπορούμε να πάρουμε όλες τις τιμές μια φόρμας χωρίς να έχουμε refs και να τραβάμε τα δεδομένα από παντού. Και κάπου εκεί σταματάνε οι δυνατότητές μας όσον αφορά τις λεγόμενες uncontrolled components του React. Το React έχει ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό.
controlled components array, όλα components array, οπότε ας το πούμε controlled input, το οποίο λέει ότι όταν μπει ένα value σε ένα πεδίο, αυτό το πεδίο δεν αλλάζει ό,τι και αν πληκτρολογεί ο χρήστης. Αυτό το πεδίο για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει αυτό το value. Από τη στιγμή που το React του όρισε ποιο είναι το state, μόνο το ίδιο το React μπορεί να αλλάξει αυτή τη τιμή. Οπότε εγώ ό,τι και αν γράφω αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει τίποτα. Ο τρόπος για να αλλάξει αυτή η τιμή είναι ότι να μπει ένας change handler πάνω στο element, ο οποίος θα αλλάξει το value στο state και θα πάρουμε στο επόμενο render cycle το καινούριο και θα το τυπώσουμε. Την πρώτη φορά που το δω αυτό το πράγμα, το ήθελα να κάνω εμετό πραγματικά, αλλά δεν αποκλείεται να συμβαίνει όλη αυτή η ιστορία για να κάνουμε απλά ένα field change. Παρ' όλα αυτά είναι τρομακτικά powerful σαν concept. Και η ιδέα είναι ότι με τα controlled components μπορώ να φύγω πέρα από το να πάρω τις τιμές απλά στο submit και να κάνω send request ή validation, να κάνω πράγματα on field change, να αλλάξω τα inputs που υπάρχουν, να κάνω enforce ένα input format, ένα τηλέφωνο που θέλω να βάζω space όσο γράφεις, να αλλάζω τα input fields όπως είπαμε και νωρίτερα. Γενικότερα υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται enabled με τα controlled components. Τώρα, πάρα δούμε τη φόρμα που έχουμε. Με αυτή τη φόρμα θα δουλέψουμε σχεδόν μέχρι το τέλος παρουσίασης. Αυτά τα τρία πεδία μόνο. Ένα πρώτο παράδειγμα για να κάνουμε αυτή τη φόρμα controlled είναι να φτιάξουμε ένα change handler για κάθε πεδίο. Είναι τελείως dummy υλοποίηση, αλλά το έχω δει αυτό το πράγμα, οπότε ήθελα να το βάλω. Το οποίο ουσιαστικά υπάρχουν τρεις change handlers που όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα με διαφορά ότι απλά στο καινούριο state το user, αλλάζει η τιμή που αλλάζουν. Εδώ αλλάζει το username, ο email change θα αλλάξει το email και ο password change θα αλλάξει το password. Και θα πρέπει και στη render απλά να βάλουμε το value το οποίο θα το πάρουμε από το state και να βάλουμε και το change handler για να γίνει η αλλαγή στο state. Επίσημα καύριο έχουμε κάνει ήδη περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη τη φόρμα μας απλά για να βάλουμε control components. Σύν ότι υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες ότι εδώ βάζω κάποια default empty strings γιατί το undefined εδώ πέρα θα πει στο React ότι αυτό το input δεν είναι controlled και μετά όταν έρθει η τιμή θα βγάλει αυτό το ωραίο warning ότι ένα uncontrolled component έγινε controlled, το οποίο δουλεύει, αλλά και επειδή το έψαξα λίγο να δω γιατί το βγάζουν το warning, η ιδέα είναι ότι είναι απλά unintended use και μπορεί να έχει bugs. Δεν αλλάζει τίποτα, συζητάμε για ώρα χωρίς να αλλάξει τίποτα. Ένα πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι αντί για τρία functions να έχουμε ένα και απλά να πάρουμε την τιμή το όνομα του πεδίου από το name του field. Οπότε να καταλήξουμε με ένα function, να έχουμε με ένα change function, να καλύπτουμε όλες τις αλλαγές στο state. Το this state username κλπ. Παραμένει. Έβγαλα το default value από εδώ, το έβαλα εδώ, preference είναι. Αυτά ήταν τα πραγματάκια όσον αφορά τις φόρμες και το απλό use case. Τώρα, φανταστείτε αυτή τη φόρμα να έχει 50 πεδία και θα βλέπουμε στην πορεία πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτή την ανάγκη. Η ιδέα είναι να σπάσουμε λίγο να κάνουμε ένα separation στα concerns. Υπάρχει ένα πράγμα στο React που λέγεται container components. Περισσότεροι τα έχετε δει, περισσότεροι που χρησιμοποιείτε React και Redux χρησιμοποιείτε το connect, οπότε η ιδέα στα container components και βλέποντας και το quote του Dan Abramov, ένας τύπος που όποια πέτρα σηκώσει από το React είναι από κάτω, είναι ότι πράγματα τα οποία γίνονται αρκετά complex είναι much easier to reuse and reason about αν χωρισούν σε δύο κατηγορίες. Δηλαδή ένα component που έχει σαν το προηγούμενο το δικό μας, το οποίο κάνει submit στο API, state management και render τα input fields. Αν το χωρίσουμε σε δύο, σε ένα το οποίο έχει το state management και το API call και μαζεύει κάποια αυτά τα δεδομένα και τα περνάει στη φόρμα ως props και η φόρμα απλά τα χρησιμοποιεί, καταφέρουμε να σπάσουμε τη λογική σε δύο πράγματα. Και για να φύγουμε λίγο από τη θεωρία των container και των hooks κλπ. Και να το δούμε στην πράξη, ένα container component είναι αρκετά απλό. Είναι στην πραγματικότητα ένα function που παίρνει το παιδί,
κάνει ό,τι είναι να κάνει. Στην πραγματικότητα εδώ κάνει ό,τι έκανε το παιδί πριν, η state, η submit, η onChange, και τα περνάει στη φόρμα ως extra properties. Πάμε να δούμε και τη φόρμα και θα δούμε κάποια details. Οπότε πλέον η φόρμα μας παίρνει τα values, παίρνει το onSubmit και απλά τα χρησιμοποιεί, δεν κάνει κανένα set state. Δεν είναι καν stateful αυτό το component πλέον. Υπάρχει ένα preprocessing που κάνει εδώ στην onChange, ίσον σημασίας, γιατί η onChange του container περιμένει όλες τις τιμές. Βλέπει τη φόρμα ως κάτι ηλίθιο που θα του δώσω όλα τα values, η φόρμα θα τα αλλάξει αν γράψει κάτι ο χρήστης και εγώ θα πάρω όλα τα values πίσω μετά. Και έτσι θα χειριστώ το state. Οπότε όταν αλλάζει η τιμή ενός πεδίου, υπολογίζονται οι καινούργιες τιμές και καλούμε την onChange με όλες τις καινούργιες τιμές. Αυτός ο container, ο ίδιος όπως το γράψαμε τώρα, θα μας ακολουθήσει πάλι μέχρι το τέλος της παρουσίασης. Παρ' όλα αυτά, παρότι βελτιώσαμε λίγο την κατάσταση με το state management, τέλος πάντων την ξεχωρίσαμε, την βελτιώσαμε ιδιαίτερα. Ο σκοπός, όπως είπαμε στην αρχή, είναι να προχωρήσουμε σε φόρμες οι οποίες είναι declarative. Δεν χρειάζεται να γράφουμε τα ίδια πράγματα συνέχεια. Μπορούμε κάπως να δηλώσουμε τι θέλουμε να γίνει και να γίνεται χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς. Άρα η ιδέα είναι να κάπως τη λογική που θα έχουμε εμείς στις φόρμες να την κάνουμε sandwich. Θα υπάρχει ένα container component, το οποίο θα είναι ο πατέρας μας και θα κάνει το state management για μας. Θα υπάρχει ο δικός μας ο κώδικας και θα υπάρχει και ένα fields πεδίο που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε αυτό το clutter εδώ. Γιατί παρότι βελτιώσαμε το state management, αυτό είναι το πραγματικό JSX που υπάρχει για να δείξουμε αυτή τη φόρμα που βλέπουμε τώρα. Είναι 4-5 γραμμές με αρκετά props για κάθε πεδίο που υπάρχει. Οπότε πάλι στα 50 πεδία γίνεται λίγο χαμός και σε εφαρμογές που έχουν shareable πράγματα μεταξύ φορμών, γίνεται του copy-paste το κάγκελο. Οπότε θα κάνουμε introduce ένα fields component. Εδώ και εγώ είμαστε τώρα λίγο στην παρουσίαση. Μετά θα ελαφρύνει το κλίμα. Και η ιδέα είναι θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτό το fields component. Θα δηλώσουμε ένα σχήμα, το οποίο θα έχει τρία objects, θα έχει τα τρία πεδία, το username, το password, το email, και θα καλέσουμε αυτό το object με αυτό το σχήμα τις τιμές και την onChange. Δεν πάμε να υλοποιήσουμε ένα form, γιατί άμα πάμε να υλοποιήσουμε ένα form θα μπλέξουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, δεν θα έχουμε flexible layout, αν μια φόρμα πρέπει να κάνει περίεργα πράγματα, δεν θα μας το επιτρέπει. Ενώ εδώ μπορούμε να, αν έχουμε μια φόρμα που έχει πολλά πεδία για το profile και έχουμε sections, διεύθυνση, στοιχεία, social media, μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετικά fields με το καθένα και στο ενδιάμεσο να βάλουμε ό,τι elements θέλουμε, να κάνουμε wraps and divs, να τα βάλουμε το ένα δίπλα από το άλλο, δεν μας επηρεάζει κάπου. Αυτό που κάνει όμως είναι ότι κάνει όλο το binding με την change. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που έχουμε καταφέρει εδώ είναι πέρα από το να φύγει το boilerplate του JSX, βγάλαμε την onChange από εδώ. Δεν κάνουμε ό,τι κάνει ο container και ό,τι κάνει το fields. Η υλοποίηση αυτού του component είναι πάνω κάτω 20-25 γραμμές και στην πραγματικότητα έχει την onChange που βλέπαμε και πριν, από την component την πήραμε και τη φέραμε εδώ μέσα και παίρνει ένα σχήμα που είπαμε και θα δούμε τι μορφή έχει και το κάνει render. Το σχήμα έχει αυτή τη μορφή στην πιο απλή του κατάσταση. Έχει ένα path, έχει ένα label και έχει ένα renderer. Αυτό παίρνει 4 ορίσματα. Το path και το label ουσιαστικά μας έρχονται από εδώ και το value και το onChange θα μας το περάσει το fields. Θα το δέσει με το σωστό value για αυτό το πεδίο και θα φτιάξει και την onChange έτοιμη ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε στο change handler. Τι πετυχαίνουμε με αυτό. Το fields δεν ασχολείται καθόλου με το ποια είναι τα inputs. Θέλει απλά το σχήμα να εξυπηρετεί αυτή τη μορφή, αυτό το contract. Άρα μπορούμε σε κάθε εφαρμογή να χρησιμοποιούμε, να φτιάχνουμε τους renderers όπως θέλουμε. Έχουμε back offices που είναι σε material, μπορούμε εδώ πέρα με το path, το value, το label, το change να έχουμε ένα material component. Έχουμε άλλες εφαρμογές που έχουν κέντο ή απλά HTML που θα κάνουμε style μόνοι μας. Και στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι ότι κάνει ένα map αυτό το σχήμα και καλεί το renderer function με τις σωστές τιμές. Φτιάχνει το values από το path και περνάει και τον onChange handler. Η πραγματική υλοποίηση είναι λίγο πιο πολύπλοκη από αυτή, αλλά τα contracts παραμένουν τα ίδια. Ωραία. Αυτή είναι η φόρμα μας.
Έχοντας πλέον το field σχήμα, πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τώρα ένα θέμα που έχουμε εδώ και μια βελτίωση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι πήραμε το username, το email και το password όπως τα είχαμε και τα βάλαμε μέσα στο renderer. Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, το path δεν το χρησιμοποιούμε πουθενά. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει απλά ένα copy-paste του JSX. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε τίποτα εδώ μέσα να μην είναι username specific. Οπότε θα μπορούσαμε να είχαμε έναν γενικό text renderer, ο οποίος να είναι για text πεδία και απλά να το χρησιμοποιούμε. Άρα συνήθως ιδανικά θα φτιάξουμε ένα αρχείο per project που θα είναι οι renderer σε ό,τι μορφή θέλουμε να έχουν και θα το χρησιμοποιούμε σε όλα τα πεδία. Εδώ ο renderer είναι απλά το function που παίρνει path value label on change, δεν μπορούμε να πειράξουμε κάτι άλλο. Αλλά δεν μας απαγορεύει κανείς, δικό μας είναι το access σε αυτό το σημείο, να το κάνουμε higher order function και να περάσουμε και κάποια options και μετά να γυρίσει ο renderer όπως πρέπει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ο password renderer είναι απλά ο text με password. Και το σχήμα μας έχει αυτή την απλή μορφή για τα τρία πεδία. Στις περισσότερες φόρμες μέχρι τώρα έχω σπάσει τον κώδικα σε 2-3 slides κάνοντας αυτές τις αλλαγές και έχω βγάλει μόνο το label από εκεί, κυριολεκτικά τίποτα άλλο. Αυτή είναι όλη η φόρμα. Και δεν ασχολείται καθόλου με το state και δεν ασχολείται καθόλου με το rendering πέρα από το βασικό ότι εδώ είναι τα πεδία, υπάρχει το submit για το submit button και η φόρμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ εύκολα ένα form component που με τη μία να κάνει render μια τέτοια φόρμα. Ένα ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι το σχήμα, και για να αρχίσουμε να βλέπουμε και μερικά συστατικά από αυτά που είδαμε στην αρχή ότι έχουν σημασία και ότι δεν τα παραβιάζουμε ιδιαίτερα, είναι πώς για παράδειγμα μπορούμε να έχουμε δυναμικά πεδία. Μέχρι τώρα το σχήμα ήταν απλά ένα array, αλλά δεν πάλι είναι στον έλεγχό μας το σχήμα. Μπορούμε να το κάνουμε ένα function που παίρνει τιμές και γεμίζει το σωστό σχήμα με βάση το τι είναι συμπληρωμένο. Στην προκειμένη, το password θα εμφανίζεται μόνο αν είναι συμπληρωμένο το email, για κανένα λόγο, αλλά το κάνουμε για παράδειγμα. Και απλά θα παράξω το σχήμα περνώντας και τα values. Just for the demo. Έχοντας αυτά τα πολύ βασικά συστατικά και χωρίς πολλές ιδιαιτερότητες, κάπως φτιάξαμε μια βιβλιοθήκη. Εντάξει, δεν είναι public ακόμα, το έβαλα πιο πολύ για να το βάλω. Την οποία την έχουμε χρησιμοποιήσει σε 2-3 projects. Γενικότερα τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιο efficient. Αυτή η βιβλιοθήκη είναι τόσο κοντά σε αυτό που σας δείχνω τόση ώρα που η μόνη αλλαγή που θέλει μια αλλαγή στο container, τα values και τα errors αντί να είναι όρισμα να τα παίρνουμε από ένα event like object. Και απλά στο σχήμα έχουμε και ένα required draw attribute. Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια φόρμα ακριβώς δουλεύει με αυτή τη βιβλιοθήκη. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα όπως το validation. Το validation είναι ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι στη συγκεκριμένη διαδικασία. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε αναπτύξει πολύ ενεργά σε αυτή τη βιβλιοθήκη, γιατί όσες φορές χρειαστήκαμε να κάνουμε validation στο client, συνήθως αφήνουμε το server να κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνουμε τα δεδομένα και τα μιξάρουμε στο state μετά και τα δείχνουμε. Όσες φορές χρειαστήκαμε να κάνουμε validation στο client, ήταν κάτι που μπήκε απλά μέσα στο container, παίρνουμε τα καινούργια values αφού τα παίρνουμε σε κάθε change. Τα περνάμε από ένα validator, παράγουμε τα errors και τα ξαναπερνάμε στο παιδί και τα δείχνουμε. Άρα δεν είναι απαραίτητο να είναι μέσα στη φόρμα τα validations. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχει το requirement και εσωτερικά το συζητάμε να βάλουμε validations σε αυτή τη βιβλιοθήκη, και επειδή το κάνουν και άλλες βιβλιοθήκες, και είπα γιατί, okay, γιατί να μην παίξω, ήταν πάρα πολύ εύκολο να πάω και να προσθέσω ένα πεδίο validator στο σχήμα και να είναι απλά ένα yap validated field. Το οποίο στην πραγματικότητα θα παράξει τα errors και απλά να πάρω τα errors και να τα δείξω. Και η διαφορά είναι ότι απλά θα πάω στο renderer και θα περάσω και το error μέσα και θα κάνω, αν χρειάζεται να έχω και errors, θα δείχνω και errors. Άρα ήμουν στο material UI, το error είναι ένα property ακόμα πάνω στο element. Οπότε το να μπει validation είναι κάτι που δεν είναι κάτι δύσκολο και ίσως κάνουμε consider να το βάλουμε πραγματικά μέσα στη βιβλιοθήκη. Και στην πραγματικότητα παραμένει σχετικά δηλωτικό όλο αυτό το πράγμα.
Τώρα, άλλα κομμάτια που πονάνε συνήθως στις φόρμες, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα δείξουμε όλα, αλλά κάποια κομμάτια που πονάνε στις φόρμες είναι τα text fields και ειδικά πράγματα που το ένα εξαρτάται από το άλλο. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα request, το παράδειγμα με τις χώρες και τις πόλεις είναι ένα εύκολο σενάριο. Αυτό που έχουμε υλοποιήσει αυτή τη βιβλιοθήκη είναι αρχικά ένα dependence property πάνω στο σχήμα, το οποίο μπορεί να πάρει ένα array από το ποια πεδία εξαρτώνται από αυτό, από το country. Και από το country εδώ εξαρτάται το city. Αυτό θα μπορούσε να είναι και περισσότερα από ένα και μάλιστα και recursive, αν το επόμενο πεδίο έχει και αυτό dependencies, θα καθαρίσουν όλα. Και η ιδέα εδώ είναι ότι αν έχω country και city σε απλή text μορφή προς το παρόν, αλλάζοντας το country, αυτόματα στα values θα καθαρίσει το city. Απλά και μόνο επειδή είναι dependency. Και το επόμενο βήμα είναι τα countries και τα cities να τα κάνω drop downs, να πάρουν τιμές από enumerations. Οπότε χώρες, μια επιλογή απλά 4 χωρών πολύ κοντά σε ακαθάριστο προϊόν. Πόλεις, δύο μεγαλύτερες κάθε χώρας. Αυτό που γίνεται θα πρέπει να φτιάξουμε ένα select renderer, δεν έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε μόνο text και password, ο οποίος πάλι θα πάρει τις ίδιες τιμές και απλά θα φτιάξει ένα select box με options που θα περαστούν απ' έξω. Τίποτα ιδιαίτερο. Και πάμε τώρα στη φόρμα μας. Η φόρμα μας συμπροκειμένη, εδώ τα δεδομένα είναι στατικά, είναι στο frontend, τα έχω όλα μέσα σε μια μεταβλητή, δεν θα τα πάρω από κανένα server. Οπότε απλά στο σχήμα θα περάσω δύο ακόμα παραμέτρους και αυτές οι παράμετροι θα γεμίσουν το select renderer. Και θα πετύχω και την ακρίβεια, το cities μεταβάλλεται ανάλογα ποια είναι η επιλεγμένη τιμή από όλες τις πόλεις παίρνω της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε θα καταλήξω σε ένα τέτοιο σενάριο. Ένα τελευταίο use case είναι το πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν ασύγχρονα και το πιο σημαντικό είναι να μπορείς με βάση τιμές που συμπληρώνεις να πάρεις από το server άλλα δεδομένα. Η ιδέα εδώ είναι ότι φτιάξαμε ένα ακόμα container ο οποίος κάνει αυτά τα lookups. Είναι ανεξάρτητος τελείως με τις φόρμες, θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε και με οποιοδήποτε άλλο form library. Φτιάχνουμε δύο calls τώρα για να μην κάνουμε calls, είναι δύο promises ασύγχρονα απλά για να πάρουμε cities και countries. Το κομμάτι ειδικά για τα cities θα έπρεπε να στείλουμε τη μεταβλητή selected countries στο server για να μας τα φέρει, οπότε θα πρέπει να το πάρουμε κάπως. Και η ιδέα εδώ πέρα είναι ότι θα υλοποιήσουμε ένα lookups container ακόμα, ο οποίος παίρνει τις εξής παραμέτρους. Ποια είναι τα initial δεδομένα που θα φορτώσουμε. Όλα τα δεδομένα έχουν ένα όνομα και να μην έχουν μπορείτε να τα βαφτίσετε, δεν έχει σημασία. Εδώ έχουμε countries και cities. Έχουμε ένα resolver, θα δούμε τι κάνει και έχουμε και κάποιους κανόνες για να φορτώνονται δεδομένα. Και αυτό το πράγμα απλά θα περάσει ένα lookups μέσα στην φόρμα μας. Δηλαδή θα πάρω τα cities και τα countries από το props lookups. Και πάλι θα περαστούν αντίστοιχα εδώ και θα μπουν στο select renderer. Αν δούμε το resolver και τα lookups, ο resolver είναι ένα πάρα πολύ απλό implementation συνήθως, το οποίο λέει από πού θα φέρω τα data. Παίρνει σαν όρισμα το πεδίο που θα φορτωθούν countries και ξέρει απλά πώς θα φορτωθούν αυτά τα countries. Γυρνάει ουσιαστικά ένα function που επιστρέφει το promise που γυρνάει τα data. Και υπάρχει και ένα πράγμα που λέγεται lookup rules. Η ιδέα είναι ότι με τα old props και τα new props, ξέρεις τι έχει αλλάξει. Οπότε, τελείως dummy ακόμα, δεν είχαμε την οριμότητα να δούμε πολλές λεπτομέρειες για πώς θα φτιάξουμε τα rules, περάσαμε όλα τα old props και όλα τα new props. Και είπαμε ότι μπορείς να υλοποιήσεις κάποιους κανόνες και ανάλογα τι πεδία αλλάξανε, να πεις ποια δεδομένα θες να ξαναφορτώσουμε. Τα δεδομένα αυτά, για να θυμίσω, παίρνουν τα props σαν όρισμα, οπότε μπορείς να κάνεις αρκετά ευέλικτα πραγματάκια. Οπότε τελικά καταλήγουμε να έχουμε αυτό το πράγμα αρκετά σύγχρονο. Και για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν μπορώ εδώ να κάνω... Α, μπορώ, ναι.
console, console. Ουσιαστικά οι χώρες εδώ έχουν φορτώσει ασύγχρονα γιατί ήταν στα initial data, οπότε φορτώνοντας, αλλάζοντας τη χώρα, θα φορτώσουν τα cities. Και ξανά, ανάλογα την περίπτωση. Οπότε είναι ένας τρόπος, ήταν ένας τρόπος για μας να δουλέψουμε και με αυτά τα lookups. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ακόμα για τις forums που είπαμε στην αρχή. Δεν έχουν μπει σε αυτήν την παρουσίαση, είναι ήδη και 25. Γιατί θέλω να δούμε κάποια άλλα πράγματα, με συζητάμε μόνο για αυτή τη βιβλιοθήκη. Ένα θέμα είναι το redux. Δεν το έχω αναφέρει καθόλου. Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη συγκεκριμένη, δεν την νοιάζει καθόλου. Πώς χρησιμοποιείτε redux για τις εφαρμογές, υπάρχει. Ωραία. Το redux είναι κάτι πανεύκολο να μπει σε αυτό το πράγμα. Μπορείς απλά να πας στο container όπως τον δηλώσαμε, να τον κάνεις connect, να πάρεις το action από το redux και τα δεδομένα που έρχονται σαν values να τα στείλεις στο redux store αντί να τα βάλεις σε set state του container. Οπότε είναι κάτι, και είναι κάτι που εξ αρχής θεωρούσαμε ότι δεν έχει νόημα να είναι δεμένο με τις φόρμες και δεν είναι απαραίτητο για κάθε εφαρμογή. Ένα άλλο σενάριο είναι οι άλλοι παίχτες στο React που ασχολούνται με φόρμες. Το forming είναι ένα πολύ καλό approach, ξεκινάω με αυτό. Στην πραγματικότητα από αυτά που είδαμε κάνει το state management, θα μας δώσει και αυτό έτοιμη on change, έτοιμη on submit, να τη βάλουμε σε παιδεία. Δεν ασχολείται καθόλου με το τι θα γίνει όσον αφορά το redux ή κάτι άλλο. Μπορούμε να βάλουμε μια on submit, εμείς θα τα πάρουμε τα δεδομένα και θα τα βάλουμε κάπου αλλού ή κάποιο change handler να του ορίσουμε. Δεν έχει dependencies. Το κομμάτι των lookups έτσι και έτσι ανεξάρτητο είναι. Θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει το ίδιο container και για το forming. Και είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση να ασχοληθεί κάποιος με φόρμες εκτός από την προσέγγιση που είδαμε στη δικιά μας περίπτωση. Το redux form είναι ένα επίσης feature full library, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει τόσα πολλά πράγματα που δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε μαζί του. Γιατί είναι αρκετά complex και bloated. Αν κάποιοι ασχοληθείτε, θα φάει λίγο χρόνο να βρείτε την άκρη μαζί του. Αλλά ότι δουλεύει σίγουρα. Δεν είναι ότι θα απογοητεύσει κάποιον. Απλά είναι ίσως αυτό το λίγο too much όταν προσπαθείς να λύσεις πολλά πράγματα μαζί και redux και rendering. Το React Joy Forms είναι ένα ψιλοάγνωστο library. Επειδή όπως είπαμε, φτιάχνουμε back office στην αρχή, για μας ήταν inspiration αυτή η βιβλιοθήκη σε μεγάλο βαθμό. Καήκαμε πάρα πολύ με κάποια από τα παιδιά, με τον Κώστα εκεί πίσω, τον βλέπω και στεναχωριέμαι με αυτό που έχει κάνει μας η βιβλιοθήκη. Η ιδέα σε αυτή τη βιβλιοθήκη είναι ότι φτιάχνει ένα joy σχήμα και παράγει τη φόρμα με βάση το τι είναι το πεδίο που εισβάλλει στο joy σχήμα. Έχει ενδιαφέρον, φτάνει σε ένα σημείο, αλλά δεν είναι και ματσούρ, θέλει και πείραγμα προσωπικό αρκετό. Και αλλάξαμε κάποια στιγμή, επειδή το Joy είναι και λίγο δίστροπο, το Yap είναι αρκετά καλύτερο, αλλάξαμε ψηλοκατεύθυνση. Έχουμε αρκετά contributions στη βιβλιοθήκη. Κάποια στιγμή ο Matt Anderson συγκεκριμένα μας είχε πει να το πάρουμε και να κάνουμε και συντήρηση από εδώ και πέρα. Αλλά είχαμε ψηλοαλλάξει κατεύθυνση. Μια ιδέα είναι αν θα βάλουμε στο Formic κάποια από τα features που έχουμε και θα γυρίσουμε να χρησιμοποιούμε το Formic, ένα πράγμα που το ψηλοσκέφτομαι τελευταία, ή αν θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τη βιβλιοθήκη και να δούμε που θα πάει. Και μια τελευταία κουβέντα θα γίνει γύρω από το performance όλο αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που το πράγμα εδώ είναι controlled και όλες οι τιμές αλλάζουν, το state αλλάζει συνέχεια. Οπότε συνέχεια γίνονται render πολλά πεδία. Το ίδιο θέμα έχει και το forming και το ίδιο θέμα έχουμε και εμείς στην προκειμένη. Με διαφορετικό τρόπο, το performance είναι παρόμοιο. Στα περισσότερα τεστ που έκανα σήμερα κινούμαστε σε διαφορά 20 milliseconds, σε 500 πεδία και εντάξει με το CPU μου 6 times slowed down. Η ιδέα είναι ότι εντάξει 500 πεδία θα έχει καμία λογική φόρμα, μην την υλοποιήσετε άμα σας έρθει, παραιτηθείτε. Παρ' όλα αυτά, εντάξει ένα complex design θα έχει πάρα πολλά elements στη σελίδα, οπότε τα 500 πεδία σε όγκο πραγμάτων που θα γίνουν render, δεν είναι και τόσο παράλογο νούμερο. Οι τιμές που έχουμε είναι στα 120 milliseconds per keystroke στα 500 fields το library το συγκεκριμένο. Το formic ήταν στα 150.
Για 50 πεδία και με 6 time slowdown είμαστε γύρω στα 25 μιλισεκόντ, το οποίο είναι αρκετά ανεκτό για event handling. Τώρα για το redux form, βαρέθηκα πάρα πολύ να κάνω example. Άμα έχει κάποιο στάντερα, ας το κάνει και ας μας πει. Σύμφωνα με το Formic πάντως, είναι, το Formic είναι 2 με 2,5 φορές πιο γρήγορο το redux form. Και γενικότερα στο Formic γίνεται μια καλή κουβέντα για το πώς θα βελτιώνει τη βιβλιοθήκη το επόμενο διάστημα, οπότε νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε πιο ζεστά. Και ένα τελευταίο κομμάτι που δεν έβαλε στην παρουσίαση και θα το αναφέρω το τελευταίο λεπτό που υπάρχει διαθέσιμο, είναι ότι ωραία τα είπαμε με τα απλά πεδία, username, email, password κλπ. Υπάρχει ένα πράγμα που είναι complex παντού και λέει τι γίνεται άμα έχουμε array of fields μέσα στο object. Αν έχουμε, για παράδειγμα, πολλές διευθύνσεις πάνω στο user και κάθε διεύθυνση έχει οδό, αριθμό, ταφ κάπα και μας φέρνει ο designer ένα ωραίο design που λέει φτιάξτε ένα table που τα data θα είναι input fields, row, ανά address ή άνοιξε ένα modal, έχουμε για ένα case πρόσφατο, το οποίο εκεί μέσα θα μπορείς να βλέπεις τις διευθύνσεις, να προσθέτεις και άλλες κλπ. Ο τρόπος για να δουλέψετε με αυτό και μπορούμε να συζητήσουμε και μετά πιο αναλυτικά και μάλιστα έχουν ακριβώς την ίδια πρόταση και από το Forming, είναι να φτιάξετε ένα addresses renderer, ένα input field το οποίο θα παίρνει ως value αυτό το array με τα addresses. Αυτό το input field μέσα θα φτιάχνει τη φόρμα με τα πεδία. Κάθε φορά που αλλάζει η τιμή του θα είναι όλο το καινούριο array και αυτό θα πηγαίνει στο state ως όλες οι διευθύνσεις μαζί. Αυτό το πράγμα ακούγεται λίγο πολύπλοκο στα λόγια. Στην πράξη είναι πολύ απλό, δεν αλλάζει κανένα concept από αυτά που είδαμε και επιτρέπει αρκετά advanced πράγματα σε φόρμες που ξεφεύγουν του απλού. Αυτά νομίζω. Σηκώνουν αρκετή κουβέντα οι φόρμες, οπότε τι άλλο θέλετε μπορείτε να